ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί ως πολιτικός χώρος ήδη από τη σύστασή του να είναι πάντα σε επαφή με το κοινό αίσθημα και με τον κόσμο της εργασίας. Υπ' αυτή την έννοια, η πρόταση Μομφής προσπαθεί να παρακολουθήσει, σε συνάρτηση πάντα βέβαια με τις πολιτικές που σαν πολιτικός χώρος υποστηρίζουμε, αυτή την λαϊκή οργή απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία εν ψυχρό μας κοροϊδεύει πλέον. Δηλαδή, χρησιμοποιώ τον όρο μας κοροϊδεύει, ενώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικές λέξεις για να το στρογγυλέψουμε. Τι εννοώ? Ευαγγελίζεται ένα καινούριο success story, ενώ ο Τόμψεν προχτές μόλις τους είπε: γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο που θα πάρετε νέα μέτρα? Κρύβεται πίσω από ένα πρωτογενές πλεονάσμα, ενώ είναι δεδομένο ότι και το χρηματοδοτικό κενό της επόμενης χρονιάς είναι τεράστιο, είναι αυτή η διαφορά ανάμεσα στα 500 εκατομμύρια και στα 2,5 δισεκατομμύρια που ζητάει η Τρόικα. Αλλά πολύ περισσότερο, το χρηματοδοτικό κενό για το 2015 και το 2016 είναι τεράστιο, και επομένως όχι απλώς θα χρειαστούν νέα μέτρα, αλλά φανταστείτε με δεδομένη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας ότι θα οδηγηθούμε σε μια πλήρη συντριβή οποιοδήποτε εργασιακού δικαιώματος. Στο θέμα της ΕΡΤ, τι κάνει? Κλείνει την ΕΡΤ ευνηδιαστικά πριν από 4 μήνες, δεν περνάει από τη Βουλή η νομοθετική πράξη που θα επικύρωνε μια τέτοια απόφαση. Έχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι θα πρέπει να λειτουργήσει ένας εναλλακτικός φορέας, και παρόλα αυτά ισχυρίζεται χτες ότι είναι αυτή που εφαρμόζει την νομιμότητα. Ενώ είναι αυτή που κατά τη στρατηγή. Είναι δεδομένο ότι μπαίνοντας χτες με τους αστυνομικούς και τα ΜΑΤ στο κτίριο της ΕΡΤ, πρόσθεσε στη σειρά των παράνομων ενεργειών μια επιπλέον. Το φοβερό με την πρόταση Μομφής του ΣΥΡΙΖΑ είναι το εξής: ότι υπό μία έννοια υποχρεωνόμαστε να καταφύγουμε στην πρόταση Μομφής για να έρθει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, ο οποίος έχει εμφανιστεί από τις εκλογές του Ιουνίου του 2012 μέχρι σήμερα που μιλάμε, μετά από 1,5 χρόνο, 3 φορές όλες και όλες στη Βουλή. Δηλαδή, έστω και αυτό. Δηλαδή, πιστεύετε ότι δεν θα περάσει, δεν θα υπερψηφιστεί? Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε κάποια ζητήματα. Είναι δεδομένο ότι δεν την κάναμε την πρόταση Μομφής για την τιμή των όπλων. Η πρόταση Μομφής θα βάλει και ένα ζήτημα στους βουλευτές που βαυκαλίζονται των κυβερνητικών συνασπισμών ότι είναι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού και όχι των κομμάτων. Οι κύριοι αυτοί ήρθε η ώρα να αποφασίσουν. Να αναφερθώ εδώ στους βουλευτές της περιοχής μας, τον κύριο Κόλλια, τον κύριο Ταγαρά, τον κύριο Δήμα. Ο κύριος Κόλλιας, αν δεν απατώ, ήταν προχτές με τους βουλευτές που πήγανε και είδαν τον κύριο Στουρνάρα και διαμαρτυρήθηκαν για το φόρο ακίνητης περιουσίας που θα μπει στα αγροτεμάχια. Μεθαύριο, που θα συζητηθεί η συμβολή του στο να συνενέσει σε αυτή την πολιτική με την οποία διαμαρτύρεται κατά του κύριου Στουρνάρα, τι θα κάνει? Γιατί την κοροϊδία την οποία ο κύριος Κόλλιας, που ήταν και βουλευτής στην προηγούμενη Βουλή, την εφάρμοζε συστηματικά, ήταν υπέρ του λαού, αλλά την άλλη ψήφιζε κανονικότατα όλα τα μνημόνια στη Βουλή, όπως κάνουν και άλλοι βουλευτές, θα πρέπει σε κάποια φάση να την απαντήσουν στον κόσμο. Και όχι σε μένα και σε εσάς να απευθυνθούν στην κορινθιακή κοινωνία και να μιλήσουν. Έτσι. Γιατί υπάρχει και ένα ζήτημα άλλο. Η απόφαση της ΔΗΜΑΡ ή τέλος πάντων διαφόρων στελεχών της, γιατί ακόμη νομίζω ότι το συζητάνε, ότι εμείς θα καταψηφίσουμε την πρόταση Μομφής, βάζει και την ίδια τη ΔΗΜΑΡ απέναντι στα δικά της ζητήματα. Τι είδους αριστερής λογικής κόμμα είναι κοντά στην κοινωνία όταν έρχεται η πρόταση Μομφής ενάντια σε μια κυβέρνηση από την οποία έφυγε ακριβώς επειδή έκλεισε την ΕΡΤ? Της βάζει το ζήτημα: είσαι υπέρ ή κατά της κυβερνητικής πολιτικής? Και τελικά λέει: κοιτάξτε να δείτε, είμαι κατά της κυβερνητικής πολιτικής στα λόγια, αλλά στην πράξη, επειδή θα γίνουν εκλογές και θα πάρω 1%, θα καταψηφίσω την πρόταση Μομφής. Γιατί αν θέλουν τελικά πραγματικά να έχουν υπόσταση και επαφή με τον κόσμο, θα πρέπει τελικά να παίρνουν και αποφάσεις που θα είναι αποφάσεις ρήξης.